Ωραία, πάμε λοιπόν στην βαθύτητα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι πάντοτε αυτό το σχήμα. Το έχουμε αναλύσει και σε άλλα masterclass. Άρα εδώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα πρέπει να δείτε την βαθύτητα σαν την εμβέλεια του βάθους. Άρα όταν μιλάμε, ας πούμε, σας λέω για σκάκι, σας λέω για γκο, σας λέω για σόγκι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάθε φορά εσείς το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι ότι όχι μόνο εσείς, εντάξει τώρα μιλάω γενικά και αυτοί που μας ακούν και πιο μετά, σκέφτεστε το 8x8, εντάξει, το 19x19 και το 9x9, το τυπικό ας το πούμε. Στο κόπενο πάνω ότι το παραδοσιακό, θυμάστε το 19x19 είναι επειδή είναι 361, άρα είναι κοντά στο 365 όπως είναι η χρονιά. Ενώ τα άλλα τα κάνουμε πιο πολύ για θέματα τακτικής, δεν είναι στρατηγικό. Αυτό που πρέπει να δείτε είναι ότι αυτό θα μπορούσα να πούμε ότι είναι το πλαίσιο. Είμαστε εντάξει. Αλλά κανονικά θα πρέπει να πω chessboard, go ban, shogi ban. Okay. Το κλασικό μετά που ξέρετε για τους πιο παλιούς είναι ότι έχουμε το πλαίσιο, το πεδίο, το πεδίο δράσης και το πεδίο μάχης. Έτσι γίνεται. Ωραία. Εδώ, όπως βλέπετε, το πλαίσιο είναι καθορισμένο. Okay. Όταν κάνουμε αληθινή στρατηγική, όταν λέω αληθινή δεν είναι ότι, ότι είναι ψεύτικη αυτή, απλώς αυτή είναι λίγο τεχνητή επειδή είναι σε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν είμαστε σε ελεύθερο πλαίσιο της στρατηγικής, έχουμε βέβαια και την επιλογή του πλαισίου. Άρα να ξέρετε, ας πούμε, ένας από τους πιο διάσημους στρατηγούς και στρατηγιστές σε πολεμική φάση, άρα μιλάω τώρα για πολεμικό και βέβαια πολιορκητικό, ήταν ο Ναπολέον. Πολύ συχνά εσείς έχετε ακούσει για την στρατηγική του Ναπολέον, εντάξει, πώς πήγε στην Ευρώπη κτλ. Στην πραγματικότητα είχε κάτι που ήταν πολύ ειδικό ο Ναπολέον και δεν το έχουν πολύ, ήξερε να διαλέξει το πλαίσιο. Και αυτό δεν μπορεί να το μάθετε στο σκάκι, ούτε στο γκο, ούτε βέβαια στο σόγκι. Γιατί δεν μαθαίνετε αυτό, εφόσον αυτό είναι επιλεγμένο και είναι καθορισμένο. Άρα είναι προκαθορισμένο. Το θέμα είναι λοιπόν τι γίνεται όταν δεν υπάρχει προκαθορισμένο πλαίσιο. Βλέπετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα ήδη. Αλλά θα μπορούσατε να μου πείτε, εντάξει, δηλαδή μήπως είναι έτσι. Okay. Και μετά κάνετε αυτή μια επιλογή. Και μετά συνεχίζετε. Βίκυ, εσύ κάνεις αυτούς τους θορύβους? Όχι. Okay, άρα μόνο η δικιά σου η οθόνη ανάβει με πράσινο. Άρα πρέπει να διαμαρτυρηθείς στον υπολογιστή σου. Και να πείτε ότι μετά επιλέξατε ένα πλαίσιο. Είστε εντάξει. Ωραία. Άμα ήταν αυτό, θα ήταν απλώς μία επιλογή
ίδιο επίπεδο. Άρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτό υπάρχει στο Go. Εντάξει, εφόσον έχουμε διάφορα Go Band, μπορεί ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε εκείνη τη στιγμή και ανάλογα με τον αντίπολό σας να πείτε εγώ θέλω να παίξω σε κάτι πιο μικρό, σε κάτι το ενδιάμεσο ή στο πιο μεγάλο. Άρα αυτό υπάρχει. Εδώ όμως, άμα το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, είναι καθαρά μία επιλογή που αφορά την συνδυαστική. Okay. Άρα θα το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Άρα, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πείτε «Α, έχω επιλογές και παίρνω αυτό». Μας εντάξει, αυτό θα είναι η συνδυαστική. Θα το αναλύσουμε λίγο πιο βαθιά. Την έχουμε αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να δείξω είναι τη διαφορά από αυτό με αυτό. Θα μ' αρέσει αυτό. Δεν θα μ' αρέσει. Δεν θα μ' αρέσει. Τα σβήνω όλα. Δεν μπορώ να το κάνω με πλαίσιο, γιατί μετά θα μου πείτε τι εννοώ. Θα το κάνω με full. Τώρα την έχετε πατήσει. Θα πείτε, εμείς σημειώνουμε, τώρα πρέπει να βρούμε και χρώματα. Να, βρείτε χρώματα. Okay. Αντώνη, έχεις ένα ύφος ενηγματικό. Ελπίζω να μην σε μπέρδεψε αυτή η επιλογή. Προσπαθεί να πει ο δάσκαλος ότι αυτό είναι διαφορετικό. Βέβαια, είναι διαφορετικό όχι στα μαθηματικά, αλλά στη στρατηγική. Θα μου πείτε, Παναγία μου, τι σημαίνει. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο σκέλος, ας το πούμε αυτό, είναι τρεις ανεκτάτες επιλογές χωρίς κανένα υπονοούμενο. Είμαστε εντάξει? Άρα, άμα το κοιτάζαμε σαν posset, θα ήταν απλώς αυτό. Συμφωνούμε όλοι? Δεν έχετε χαθεί ακόμα. Ξέρω ότι μερικοί μόλις ακούν πώς σου λέει πάω από Παναγία μου, θα πάει πιο πέρα μετά και ποιος τον πιάνει. Ελπίζω να μην με αφήσετε αμέσως μόνο με την ανθρωπότητα. Λοιπόν, το άλλο θα μπορούσε να πούμε ότι είναι το ένα πίσω από το άλλο, αλλά θα μπορούσε σε επίπεδο πώς να είναι τέτοιου τύπου. Δηλαδή μια αλυσίδα. Ωραία. Άρα αυτό τώρα, άμα σας το δείξω με αυτόν τον τρόπο, δεν σας εντυπωσιάζει, γιατί το πιο πιθανό οι περισσότεροι να μην καταλαβαίνετε πού είναι η δυσκολία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν πού είναι η δυσκολία είναι αυτοί που σκέφτονται τώρα ότι κατάλαβαν. Το πιάσατε? Αυτοί που κατάλαβαν ότι δεν κατάλαβαν, τώρα αναρωτιούνται πού το πάω. Αυτοί που νομίζουν ότι κατάλαβαν, σου λέει εντάξει, αυτό το έχουμε, θα δούμε το επόμενο. Τώρα λοιπόν που θα δείξω το επόμενο, θα καταλάβουν αυτοί που δεν κατάλαβαν προηγουμένως ότι δεν είχαν καταλάβει. Είμαστε εντάξει? Προσπαθώ να σας το πω έτσι φιλικά, είμαστε εντάξει? Παντελή, δεν μπορείς να πεις, υπάρχει μια υπέρβαση. Ωραία, πάμε τώρα να το δείξω. Άμα το δείχνω με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα. Ωραία. Εδώ τώρα, άμα το βάλω με αυτόν τον τρόπο και σας πω ότι έχω τρία αντικείμενα, θα μου πείτε εντάξει, δεν είναι να κάνουμε ολόκληρο μάθημα βαθύτητας για να το καταλάβουμε αυτό. Okay. Εδώ τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ τώρα σας βάζω ακριβώς το ίδιο. Okay. Αλλά τώρα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση για να καταλάβετε πού το πάω. Θα βάλω και άλλα, όχι, να μην βάλω άλλα χρώματα, θα σας μπερδέψω.
Θα βάλω τα ίδια για να μην έχουμε θέμα. Άρα, αν μερικοί έχουν αλλεργία στο πράσινο, το κόκκινο ή το μπλε, θα τα αλλάξουν και θα πείτε ότι είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Okay. Τώρα λοιπόν αυτό που λέω, Παντελή, εσύ ξέρω ότι αντέχεις, είναι τώρα σας λέω πάρετε την επιλογή. Ωραία. Άρα ας πούμε αυτοί που είχαν καταλάβει, θα έλεγαν εμένα τι με νοιάζει το ίδιο, είναι παίρνω το κόκκινο. Ναι, αλλά όταν τραβάς το κόκκινο πέφτει το μπλε και το πράσινο. Άρα αυτό άμα ήταν κίβι, είναι ένα κλασικό παράδειγμα που κάνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Το κάνεις και ανάποδα, λες στο ρομπότ, πάρε το κόκκινο. Παλιά τα πρώτα ρομπότ τραβούσαν το κόκκινο. Καταλάβατε τι γινόταν. Άμα το τραβούσαν πολύ καλά ερχόταν όλα μαζί και άμα το τραβούσαν λίγο στραβά έπεφταν τα άλλα δύο. Μετά κατάλαβαν τα ρομπότ ότι όταν λέμε τράβα το κόκκινο υπονοούμε βγάλε το μπλε, βγάλε το πράσινο, πάρε το κόκκινο, ξαναβάλε το μπλε, ξαναβάλε το πράσινο στη σειρά που ήταν. Είμαστε εντάξει τώρα. Τώρα το είδα από τη φάτσα σας ότι τώρα καταλάβατε ότι προηγουμένως δεν είχατε καταλάβει ότι υπήρχε αυτή η δυσκολία, αλλά τώρα είστε εντάξει. Και τώρα λέτε τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Συμφωνούμε. Άρα τι προσπαθώ να πω, επειδή βλέπω και τον Νίκο και την Ελένη, είναι ότι μερικές φορές, ας πούμε, άμα σας πούμε μερικές νότες, Νίκο το ξέρεις πολύ καλά, όταν παίζουμε, λες παίξε αυτή τη νότα, αυτή. Υπάρχει κάποια νότα που μπορεί να είναι απαγορευμένη? Όχι, άμα είναι μία. Άμα όμως σου βάλω να παίξεις μία νότα με μία άλλη, άμα είμαστε σε χορδές, Νίκο, τι μπορείς να την παίξεις απαραίτητα στην ίδια χορδή? Αλλά πρέπει εσύ να το σκεφτείς πριν πώς θα το κάνεις, γιατί μπορεί να μην βγαίνει. Για να μην σου πω καμία συγχορδία του κερατά που δεν παίζεται καθόλου, γιατί θα έπρεπε να έχεις ένα χέρι που να πηγαίνει και κάτω και πάνω κτλ. Τέλος πάντων, λέμε το κλασικό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάνουμε μία σύνθεση, αυτός που συνθέτει σκέφτεται και το χέρι του ανθρώπου που παίζει. Δεν του βάζει ό,τι να είναι, που θα μπορούσε θεωρητικά να βάλει ό,τι θέλει. Όταν, ας πούμε, είσαι ένα μεταλλόφωνο, οτιδήποτε και να σας βάλουν να χτυπήσεις, θα το χτυπήσεις, αλλά θα έχεις ένα πρόβλημα, είναι ότι θα πρέπει να έχεις στα χέρια σου δύο παιδιά. Ωραία, θα πας μέχρι τέσσερα. Εάν σου βάλει μια συγχορδία με οχτώ, τι κάνεις? Λες, ρε Νίκο, δεν έρχεσαι να παίξεις και εμένα μαζί μου να έχουμε τέσσερα χέρια και οχτώ σφυριά, γιατί μπορεί και να τα βάλουμε πέρα. Αυτή είναι η ιδέα. Ωραία. Εδώ λοιπόν, αυτό που σας λέω τώρα, τι είναι? Εδώ είναι μια επιλογή. Επιλογή. Και τώρα θα το γράψω για πρώτη φορά αυτό. Αντώνη, ετοιμάσου. Αναστασία, εγώ νόμιζα ότι είχες ένα ντεκόρ που είναι ψεύτικο, αλλά άμα είναι τόσο εξελιγμένο έτσι ώστε να περπατάνε οι άνθρωποι πίσω και να φαίνονται να περπατάνε, δηλαδή το έχεις ξεσκίσει και το στάρ. Άρα φαίνεται να είναι ζωντανό τελικά. Λοιπόν, αυτό είναι επιλογή χωρίς ιστορία. Και αυτό εδώ είναι επιλογή με ιστορία. Άρα, για να τα θυμάστε λίγο τώρα για τους πιο μαθηματικούς, μια επιλογή χωρίς ιστορία, ξέρετε τι είναι, κλασικά πώς το λέμε, άσκηση. Ενώ μια επιλογή με ιστορία το λέμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Αν έχετε ένα πρόβλημα και έχετε πολλές ερωτήσεις, πάει η μία με την άλλη και δεν μπορείς να το κάνεις σαν να είναι ανεξάρτητο. Άμα είναι ανεξάρτητο, τότε να ξέρετε δεν είναι πρόβλημα. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε, το λέω για το Σωτήρι μου, δίπλα από τον Όμηρο, είναι ότι αν σου πει κάποιος αυτό είναι ένα πρόβλημα, να εξετάσεις αμέσως. Οι ερωτήσεις είναι όντως ανεξάρτητες? Γιατί άμα είναι εντελώς ανεξάρτητες, τότε δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια σειρά από ασκήσεις. Συμφωνούμε στο τι, το κατάλαβες που πάω. Άμα όμως εξαρτάται η μία απάντηση από το τι βρήκες πριν. Ωραία. Το χειρότερο που μπορεί να κάνετε είναι αυτό που λέμε τα σερτάρια. Τα σερτάρια είναι θανατηφόρο. Όλοι οι φοιτητές τα μισούν. Ένα πολύ απλό λόγο. Άμα μπλοκάρεις ένα σερτάρι, δεν ανήκει κανένα άλλο.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, π.χ. έχετε μια ερώτηση και λέει, όπως το προηγούμενο, κάνετε το ανάλογο. Και το προηγούμενο δεν το έχεις λύσει. Τι να κάνεις. Ωραία. Άρα, εδώ είναι μια ιστορία. Αυτό μοιάζει, λοιπόν, με άσκηση. Και αυτό μοιάζει με πρόβλημα. Α, τώρα έρχεται η σπόντα. Είστε έτοιμοι για τη σπόντα? Είστε έτοιμοι. Ωραία. Η σπόντα έχει ως εξής. Όταν διαβάζετε την επικαιρότητα και διαβάζετε ως πρόβλημα ή ως άσκηση. Το ξέρετε, αφού χαμογελάτε ήδη, ότι είναι ως άσκηση και θεωρείτε τα πράγματα είναι εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και λες, γι' αυτό καταλαβαίνω. Άρα, θα πάρουμε τώρα τους νομικούς, ειδικά τις δικηγορίνες, ξανθιές που έχουν και φως, λέω εγώ. Και λέω το εξής. Αν σας κάνει, ας πούμε, στο δικαστήριο μια ερώτηση ο πρόεδρος. Δες, εγώ μπορώ να απαντήσω αφού είναι μια ερώτηση. Ναι, αλλά άμα ο πρόεδρος έχει δίπλα του ένα πράγμα έτσι. Βλέπετε, μεγάλο. Το ανοίγει, σελίδα 189, τυχαία, και σας λέει, τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα. Εδώ κανονικά εγώ τους έχω δει ζωντανά τους δικηγόρους και στο εφετείο ειδικά, στο εφετείο είναι πιο κλασάτο, γιατί εκεί πέρα να δείτε πώς τρέχουν μέσα στο αρχιακό υλικό. Λένε, βεβαίως, εμένα μου αρέσει αυτό γιατί μου θυμίζει τα Ηνωμένα Έθνη, βεβαίως και αρχίζουν να κάνουν έτσι, εντάξει. Συνήθως βλέπετε τους δύο που είναι η βοηθή του δικηγόρου του κεντρικού να έχουν ήδη σταγόνες εδώ γιατί δεν ξέρουν ακριβώς πού θα το βρουν την απάντηση και ο άλλος, ο πιο ειδικός όπως ξέρετε, είναι ο πιο άσχετος που είναι ο μεγάλος δικηγόρος. Αυτός δεν έχει ιδέα πώς θα απαντήσουν, αλλά πρέπει να φανεί ότι ξέρει. Άρα αυτός απαντάει βεβαίως κύριε πρόεδρε και την ώρα που λέει βεβαίως κύριε πρόεδρε κάνει ακριβώς όπως κάνουν στα εστιατόρια, στα μεγάλα εστιατόρια, την ώρα που θα κάνετε εσείς την παραγγελία, σας λένε, θέλετε κάτι για εισαγωγή. Και την ώρα που εσείς παίρνετε την εισαγωγή, αυτός φεύγει αμέσως. Πάει και τους λέω στους άλλους στην εισαγωγή, αλλά άμα είναι έξυπνος, έχει πάρει και την παραγγελία. Έτσι ώστε εσείς είστε στην εισαγωγή και την ώρα που απολαμβάνετε το απεριτίφ σας, οι άλλοι ήδη παιδεύονται. Αυτό είναι που γίνονται, αλλά το θέμα είναι ότι με τους δικηγόρους αυτή την παράσταση γίνεται χωρίς κουρτίνα και τους βλέπετε να χοροπηδούν όλοι οι άλλοι και ένας να είναι ήρεμος. Το πιο ωραίο ξέρετε ποιο είναι. Ο πιο ήρεμος είναι αυτός που δεν έχει ιδέα τι να απαντήσει. Οι άλλοι που τρέχουν είναι αυτοί που ξέρουν ότι η δουλειά τους με αυτόν τον ήρεμο εξαρτάται από το αν θα βρουν την απάντηση. Τι προσπαθώ να σας πω τώρα. Στην πραγματικότητα, άμα κοιτάζετε την επικαιρότητα χωρίς βάθος, χωρίς ιστορία, κάθε μέρα μπαίνετε στο blog σας και λέτε τι νέα έχει σήμερα. Εντάξει. Και αυτά ανακοινώνονται σαν να είναι αυτοτελή επεισόδια. Συμφωνούμε ή όχι? Okay. Μια μέρα θα σας το κάνω αυτό, θα το κάνω σε podcast έτσι για να νευριάσουν μόνο οι εκλεκτοί. Θα λέω, όπως το κάναμε στο 17, σε συνδυασμό με το 19, θα ακολουθήσουμε αυτό που είπαμε στο 105 και αυτό θα το εφαρμόσουμε για το 115. Εδώ θα κάνετε σαν τους άλλους τους βοηθούς, θα τρέχατε παντού να πείτε πού είναι τα νούμερα, για ποιο πράγμα μιλάει. Στην πραγματικότητα, το να φανταστείτε το ανάλογο. Παίζετε μια παρτίδα σκάκι, εντάξει, και την βλέπετε όλοι. Okay? Τώρα δεν την βλέπετε και όλος λέει, σ' άρεσε η κίνηση 17. Λες, ποια είναι η κίνηση 17. Εδώ μπορεί να σε βοηθήσει κιόλας να σου πει, κινήθηκε ο αξιωματικός. Και επήγε εκεί και έφυγε από εκεί και
Μα δεν έχεις ιδέα από τι έχει μέσα. Άρα δεν σε βοηθάει καθόλου. Το μόνο που έχεις καταλάβει είναι τι έκανε ο σωματικός. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι όταν βλέπω υποτίθεται ειδικούς στα γεωπολιτικά που μας λένε πολύ ωραία η κίνηση του αξιωματικού. Και του λες, καλά ρε, πώς ξέρεις ότι είναι πολύ ωραία αφού δεν ξέρεις τι είναι πάνω στη σκακέρα. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή η κίνηση του αξιωματικού είναι νόμιμη ή είναι παράνομη. Είμαστε εντάξει. Το βλέπετε αυτό σαν κριτήριο. Μπορεί να σας πει πού ήταν και πού έπαιξε. Ωραία. Άμα παίξει σε μία παράλληλη από τη διαγώνια που βρίσκεται το αξιωματικό, εσείς αμέσως καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος κίνηση. Συμφωνούμε? Okay. Άμα όμως παίξει σωστά, στην πραγματικότητα υπήρχε ένα πιόνι στη διαγώνια, αλλά εσείς δεν ξέρετε ότι υπάρχει το πιόνι. Πώς ξέρετε ότι είναι η σωστή κίνηση? Δεν ξέρετε. Okay. Τώρα θα πάμε στα πολύ βαθιά, έτσι να το ξεπαστρέψουμε το θέμα. Τυχαία θα πάμε το 1278. Ωραία. Έχουμε μία μάχη που ετοιμάζεται. Βλέπουμε ότι κάποιος πηγαίνει σε αυτή τη μάχη πριν από τον άλλο και επιλέγει ποια θέση θα πάρει. Μετά έρχεται ο δεύτερος και επιλέγει τη θέση. Εμείς τώρα όταν το κοιτάζουμε αυτό, λέμε πώς είναι δυνατόν αφού ο πρώτος επέλεξε να πάει στην πεδιάδα ενώ ο δεύτερος είναι στην κορυφή του λόφου. Που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν συμφέρει να είσαι στην πεδιάδα και συμφέρει να είσαι στο λόφο. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ο πρώτος στρατηγός επέλεξε να πάει κάτω. Συμφωνούμε ότι το ερώτημα έχει νόημα? Είμαστε εντάξει, καταλάβατε? Δηλαδή δεν είναι φυσικό. Από τη στιγμή που δεν είναι φυσικό και υπάρχει μια ανομαλία, πρέπει να πείτε ότι έγινε μια επιλογή. Βέβαια, το πιο κλασικό, να ξέρετε, όταν είμαστε δημοσιογράφοι ειδικά και αναγνώσεις δημοσιογράφων, είναι να πείμε είναι ηλίθιος. Αυτό είναι το κλασικό. Εντάξει. Και το πιο ωραίο είναι ότι συμφωνούν κι όλοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί που το έχουν γράψει και αυτοί που το έχουν διαβάσει, συμφωνούν όλοι ότι ο όρος είναι ηλίθιος. Μετά στο τέλος βλέπουν ότι ο ηλίθιος νίκησε τη μάχη. Εδώ δεν λένε ξαφνικά μήπως δεν ήταν και τόσο ηλίθιος. Λένε κάτι έγινε. Καμία σχέση. Άρα η επιλογή, άμα δεν είναι ηλίθια, γίνεται με ιστορία. Άρα για να έχετε μια όμορφη εικόνα προς το παρόν, είναι η πρώτη επιλογή είναι βυζαντινό σχήμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ακριβώς όπως έχουμε τις αγιογραφίες τις δικές μας, τις παραδοσιακές. Το φόντο δεν δίνει καμία πληροφορία του τι έχει μπροστά. Στη βυζαντινή αγιογραφία μιλάω, εντάξει. Από τον Νταβίντσι και μετά μπαίνει η ιστορία. Το φόντο λέει κάτι για το πρόσωπο που είναι μπροστά. Άρα, άμα αναλύσετε το φόντο, σας λέει κάτι. Π.χ. μπορεί να δείτε μια κυρία, ζωγραφισμένη από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, και να λέτε, ρε γαμώ το, πώς τη λένε αυτή, πώς τη λένε. Και μετά κοιτάζετε πίσω της και βλέπετε ένα δέντρο και η κυρία έχει το όνομα του δέντρου. Τόσο απλό. Γενιά έβρα. Ωραία. Άρα, λέω λοιπόν, ιστορία. Εδώ τώρα τι έγινε. Οι αρχαιολόγοι ξέρετε ότι είναι πολύ συντηρητικοί και δεν λένε γρήγορα ότι κάποιος είναι ηλίθιος. Καταλάβεις αυτό, Χριστόφορε? Δεν είναι ωραίο αυτό? Λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πάνε και κοιτάζουν όλη την πεδιάδα, κοιτάζουν και τα δορυφορικά, κοιτάζουν το βαρετικό πεδίο και ανακαλύπτουν γιατί όλος πήγε στην πεδιάδα. Και ποια είναι η ανακάλυψη? Είναι ότι υπήρχε κάστρο στην πεδιάδα. Ξύλινο. Και αυτός που επέλεξε να είναι στην πεδιάδα, στην πραγματικότητα ήταν μέσα και πίσω από το κάστρο. Τώρα φαντάζομαι ότι άμα το ξανασκεφτείτε και πείτε
Δηλαδή στο λόφο δεν είχε τίποτα. Στην πεδιάδα υπήρχε ολόκληρο κάστρο. Γιατί να μην πει μες στο κάστρο. Καταλάβετε. Το θέμα είναι ότι επειδή το κάστρο ήταν ξύλινο, εμείς τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Εννοώ το 2022. Όμως, επειδή Χριστόφορε τα παλούκια ήταν πολύ βαθιά βαλμένα, ακόμα και η γη φαίνεται ότι κάτι υπήρχε. Και τι είδαμε εκεί που υπήρχε? Είδαμε ότι υπήρχαν δύο στρόγγυλα. Άρα είχε και διπλό τείχος. Καταλάβατε. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Άμα τα κοιτάζετε όλα στην επιφάνεια, λέτε τι ηλίθιος μόνο. Στην πεδιάδα πήγε. Όταν τα κοιτάζετε με βάθος, λέτε α, αν το επέλεξε υπάρχει λόγος, άρα τι κάνετε μετά? Βρίσκετε τελικά το κάστρο. Οκ. Εγώ τώρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Άμα το σκεφτείτε καλά, θυμάστε ότι μερικές φορές λέμε ένα τρένο μπορεί να κρύψει ένα άλλο τρένο. Ωραία. Να θυμάστε ότι στη στρατηγική το αόρατο μπορεί να κρύβει κάστρο. Σας αρέσει αυτό ή είναι λίγο βαρύ? Δεν ευρειάσατε, εντάξει. Δηλαδή, άμα σε ένα σημείο δεν βλέπετε απολύτως τίποτα, μπορεί και να υπάρχει κάτι που απλώς δεν το βλέπετε καθόλου, γιατί δεν είσαστε στη σωστή χρονολογία. Εντάξει. Άρα, το έχουμε αυτό. Το σώσαμε. Το σώσαμε. Ωραία. Τώρα λοιπόν, εγώ τι λέω. Λέω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως το κάναμε, θέλω τώρα να φανταστείτε ότι η επιλογή του πλαισίου είναι μέσα σε μία δομή. Τι είναι, Παντελή? Έκανες ένα βλέμμα, λες, εντάξει, εδώ το παράκανε. Άρα, όλα αυτά είναι πλαίσια, εντάξει. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι μπορεί όλο αυτό να είναι μέσα σε μία δομή. Επομένως, έχεις ένα ύφος το οποίο είναι του τύπου «Δεν τα πάμε καλά σήμερα, δάσκαλε, δεν τα πάμε καλά». Εντάξει. Λοιπόν, είναι 1η Μαΐου, δεν είναι 1η Απριλιά, όλα αυτά που λέω υπάρχουν. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Δάσκαλε, το ένα πλαίσιο επικαλύπτει το άλλο. Όχι, είναι χειρότερο. Μπορεί να είναι ανάμεσα σε δύο. Είναι ένα πλέγμα. Λέω μήπως πάμε από τη μια ερώτηση στην άλλη, όπως είπατε, δηλαδή, άμα αυτό είναι η βαθύτητα. Όχι. Αυτό θα το κάνουμε μετά. Εγώ τώρα σου λέω, ας πούμε, ξέρεις, είναι ο ψαράς, έχει πετάξει το δίχτυ και βλέπει ψάρια. Εσύ τώρα, άμα είσαι ηλίθιος, τι κάνεις? Τραβάς το δίχτυ όπως να είναι. Και ο ψαράς σου λέει, σιγά, δεν τραβάμε όπως να είναι. Είναι δεμένα όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι απλώς μια επιφάνεια. Έχει μπλεχτεί. Και το ξέρεις ακριβώς όταν το ράβουν, ότι έχουν σκιστεί μερικά πράγματα, κοιτάζουν πάρα πολύ προσεκτικά πώς θα το κάνουν. Για σας, ας πούμε, που είστε πιο εξοικειωμένες στα κεντητά, φανταστείτε, ας πούμε, να σας κάνει μια τρύπα σε ένα κεντητό και πρέπει μετά να το διορθώσεις. Καλά, εντάξει. Εδώ πρέπει ο ψαράς να είναι ο Άγιος Πέτρος για να το βγάλει. Άρα, το πλέγμα, λέω, το υπονοούμενο που έχουμε είναι ότι οι επιλογές είναι ανεξάρτητες. Που είναι λανθασμένο. Ελπίζω να ξέρετε ότι αυτό το κάνετε συνεχώς σας στις ανθρώπινες σχέσεις. Στις οικογενειακές σχέσεις κτλ.
κάνετε μια επιλογή και λέτε, εντάξει, δεν μας πειράζει ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν τις κοιτάτε, αλλά υπάρχουν οι επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, στη ζωή, την αληθινή τη ζωή, είναι δύσκολο να έχετε επιλογές που δεν έχουν επιπτώσεις σε άλλες επιλογές.